Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον κλάδο της μαζικής εστίασης. Στη χώρα μας, ο κλάδος της εστίασης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Η ύπαρξη πολλών καταστημάτων εστίασης, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, εντείνει τον ανταγωνισμό, γεγονός όμως που συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας αλλά και της εξυπηρέτησης των πελατών. Η ζήτηση για τις υπηρεσίες εστίασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και συνδέεται άμεσα με τον εσωτερικό αλλά και τον εισερχόμενο τουρισμό. Ο περιορισμός της αγοραστικής δύναμης μεγάλης μερίδας καταναλωτών, λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα, έχει επηρεάσει αρνητικά και τον κλάδο της εστίασης, με αποτέλεσμα το μέγεθος της αγοράς να παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια. Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ η κίνηση των ατόμων στα εστιατόρια, όσο η αξία της κατανάλωσης αυτών. Επιχειρηματικά, ο κλάδος της εστίασης προσελκύει το ενδιαφέρον λόγω της αίσθησης του μειωμένου ρίσκου, με τη μικρή εστίαση να παρέχει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά της επιτυχίας. Ποια είναι αυτά? Μικρή αρχική επένδυση, μικρός αριθμός εργαζομένων, άριστης ποιότητας προϊόν σε εξαιρετική σχέση value for money, συγκεκριμένες επιλογές μενού, μικρή πολυπλοκότητα συνταγών και διαδικασιών παραγωγής και άμεση ρευστότητα. Ακόμα, τα επόμενα χρόνια αναμένονται αλλαγές στον κλάδο, με νέους παίκτες που οραματίζονται καινοτόμες στρατηγικές και παλαιότερα brands που αναδιοργανώνονται εν ώψη της νέας πραγματικότητας. Υπάρχει ακόμα νέα τάση που αφορά σε εξειδίκευση των προϊόν και βέβαια concepts με υγιεινό προσανατολισμό και άλλες προτάσεις στην κατηγορία του delivery με μαγειρευτά φαγητά. Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην καλλιέργεια ενός μόνιμου πελατειακού κοινού, το οποίο αναπτύσσεται με τη διαρκή βελτίωση σε θέματα ποιότητας και εξυπηρέτησης των πελατών. Λόγω της νέας καταναλωτικής βάσης, η προσφορά ποιοτικών γευμάτων σε οικονομικότερες και προσιτές τιμές για τον καταναλωτή θα ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση και θα βοηθήσουν στη διατήρηση του πελατολογίου. Γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε με τον Βασίλη Σταύρου, έναν εκ των ιδιοκτητών των εστιατορίων του Ομίλου Καστελόριζο και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο K-Grill, ένα νέο εγχείρημα του Ομίλου το οποίο παρουσιάζει επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Σήμερα θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα για την επιχειρηματικότητα και για τον τρόπο με τον οποίο κάνει marketing ένας χώρος μαζικής εστίασης. Σήμερα ειδικά, όπου σε αυτό το χώρο, σε αυτόν τον κλάδο, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, ο καταναλωτής αναζητά πρωτότυπες λύσεις σε μια υψηλή ποιότητα και σε μια χαμηλή τιμή. Κύριε Σταύρου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σας. Τα συγχαρητήρια μου σε εσάς και στην εκπομπή σας. Είσαστε το μοναδικό κανάλι οικονομικό της χώρας και επιχειρηματικό που απευθύνεται σε επιχειρηματίες. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε 33 χρόνια στον χώρο της εστίασης. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είστε τόσα πολλά χρόνια στον. Με μεγάλη επιτυχία νομίζω και πιστεύω. Η κρίση των τελευταίων 10 ετών μας έχει αγγίξει. Τα τελευταία 2 χρόνια βλέπω μια μεγάλη ανωδική πορεία. Αυτό ευθύνεται σε εμάς γιατί κάτι στη χώρα. Άρα δηλαδή, πώς βλέπετε το μέλλον του κλάδου σήμερα? Το μέλλον του κλάδου έχει ζωή και θα συνεχίσει και θα πάμε καλύτερα ακόμη, πιστεύω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα? Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα, την οικονομική κρίση. Ο κόσμος δηλαδή που έτρωγε το ψάρι δεν έχει χαθεί, υπάρχουν οι πελάτες, έρχονται, δεν έρχονται όμως με την ίδια επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Δηλαδή τους βλέπουμε μία φορά το μήνα εκεί που τους βλέπαμε μία φορά τη βδομάδα. Ήθελα να ρωτήσω, ο ανταγωνισμός, πώς τον αντιμετωπίζετε, πώς αντιμετωπίζετε τον ανταγωνισμό σας, τον φοβάστε? Δεν το φοβόμαστε γιατί είμαστε καθαροί στην ποιότητα, στις τιμές. Είναι πολύ καλές οι τιμές μας, το κέρδος είναι πολύ μικρό, δεν πιστεύουμε στο κέρδος. Πιστεύουμε στον πελάτη που θα έρθει και θα ξανάρθει και θα μείνει ευχαριστημένος. Βλέπουμε δηλαδή τον πελάτη να έρθει να περάσει καλά, να διασκεδάσει, να απολαύσει το φαγητό. Και όχι σαν οικονομική λύση τον πελάτη. Αυτές είναι πολύ ωραίες αξίες που περιγράφετε και φαντάζομαι ότι είναι μέρος της κουλτούρας του ομίλου σας. Ήθελα να ρωτήσω, έχει αλλάξει ο σημερινός καταναλωτής? Έχει αλλάξει ο σημερινός καταναλωτής. Ο σημερινός καταναλωτής ψάχνει και άλλες λύσεις, όπως τα μεξικάνικα, τα κινέζικα, αλλά πιστεύω ότι ξαναγυρνάει στο ελληνικό φαγητό, στο καλαμάρι, στο χταπόδι και στο σουβλάκι. Αν σας έλεγα να περιγράψετε το σημερινό καταναλωτή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Πιστεύει στην ποιότητα, την ψάχνει την ποιότητα και σίγουρα την τιμή. Τι είναι ποιότητα για ένα μαγαζί στον κλάδο της μαζικής εστίασης? Ποιότητα είναι η ποιότητα των υλικών. Της πρώτης ύλης. Της πρώτης ύλης, σίγουρα. Είναι η ποιότητα στην τιμή. Είναι η ποιότητα στο περιβάλλον, στην καθαριότητα και στο σέρβις, σίγουρα που... Σήμερα βρισκόμαστε στο K-Grill. Έχει να κάνει με την κρεατοφαγία. Έχετε μπει σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο,
γιατί τόσα χρόνια ξέρουμε ότι ο όμιλός σας εστιάζει στο ψάρι. Τι σας όθησε και μπήκατε σε αυτό το Η οικονομική χώρο. Κρίση, κάτι πιο φθηνό που ψάχνει ο πελάτης. Μπήκαμε και ευτυχώς που μπήκαμε, γιατί μπήκαμε με μεγάλη επιτυχία. Και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός, τον οποίο πάλι δεν το φοβόμαστε, γιατί είμαστε καλύτεροι στις ύλες και στα υλικά. Πιστεύω ότι αυτό έχουμε εμπλουτίσει τον κατάλογο με τους διαφόρους σεφ. Κρατάω αυτό και περνάμε τώρα να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για όσους είναι ιδιοκτήτες χώρων μαζικής εστίασης. Από το 1988 η εταιρεία Λαγάκης δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας, επεξεργασίας και συσκευασίας κατεψυγμένων ελευμάτων. Με το ίδιο πάθος, τον ίδιο επαγγελματισμό και κυρίως την ίδια διαπραγμάτευτη επιμονή στην ποιότητα, προσφέρει μέχρι και σήμερα στην χοντρική αλλά και στη λιανική πώληση υψηλής ποιότητας προϊόντα. Θα μπορούσε ίσως να πει κάποιος ότι η συνταγή για την επιτυχία σε ένα χώρο εστίασης είναι ίδια ακριβώς με εκείνη τη συνταγή που χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα υπέροχο γεύμα. Εμπιστευτείτε λοιπόν και για το δικό σας χώρο μαζικής εστίασης εκείνα τα προϊόντα τα οποία διακρίνονται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, που μπορούν να προσφέρουν στον πελάτη τη φρεσκάδα της θάλασσας και να τη συνδυάσουν με την καθαρότητα της γεύσης, αλλά και παράλληλα να έχουν στο πιάτο τους ένα γεύμα το οποίο διακρίνεται για τα πλούσια θρεπτικά συστατικά του. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε κοντά μας τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Λαγάκη, τον κύριο Κώστα Λαγάκη. Κύριε Λαγάκη, φέτος συμπληρώνονται 27 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η δραστηριότητα της επιχείρησής σας στην εμπορία, συσκευασία και επεξεργασία κατεψυγμένων αλλιευμάτων. Τι είναι αυτό που κάνει τους πελάτες σας να σας επιλέγουν? Λόγω της μεγάλης εμπειρίας της εταιρείας μας στη χοντρική πώληση, μπορούμε να διασφαλίσουμε στους πελάτες μας της εστίασης μια συνδυασμό τιμής, εξυπηρέτησης και ποιότητας. Προμηθευόμαστε τα εμπορεύματά μας από μεγάλους παραγωγούς και προμηθευτές παγκόσμιας κλίμακας και μέσω της διαπραγματευτικής μας ικανότητας μπορούμε και πετυχάνουμε πολύ χαμηλές τιμές. Άρα αυτό δίνει ένα υψηλό περιθώριο κέρδους στον πελάτη πια? Ναι, σίγουρα οι πελάτες μας που είναι συνήθως εστιατόρια, μεζεδοπολία, χώροι και άλλοι χώροι εστίασης μπορούν να έχουν ένα γευστικό ποιοτικό πιάτο και να έχουν ένα μεγάλο περιθώριο κέρδους. Mm-hmm. Επί το πλείστον, είμαστε δίπλα στον πελάτη, με γρήγορη εξυπηρέτηση και πάντα δίπλα του σε ό,τι και αν χρειαστεί. Αυτό αποδεικνύεται και από τους πολλούς πελάτες που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι θα απαντούσατε σε εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν τα κατεψυγμένα αλλιεύματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα και τα θρεπτικά συστατικά? Τα τελευταία χρόνια πάλι έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιωτικές κινήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε μεθόδους κατάψυξης. Τα αλλιεύματα καταψύχνονται αμέσως μετά την αλλίευσή τους και διατηρούν τη γευστικότητά τους, τη φρεσκάδα τους, την ποιότητά τους. Θα πω ότι είναι φάμιλα των φρέσκων. Να περάσουμε τώρα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εταιρείας σας. Η εταιρεία μας είναι από τις πρώτες εταιρείες που λειτουργήσε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, το γνωστό ως HASP. Και σήμερα είμαστε πιστοποιημένοι με το διεθνές πρότυπο ISO 22000. Τι ετοιμάζετε για το μέλλον? Σαν εταιρεία δεν μας αρέσει η στασιμότητα και προσπαθούμε συνεχώς να εξελισσόμαστε. Είμαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης, την οποία θα παρουσιάσουμε στον κλάδο μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο στόχος μας είναι περισσότερες και πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον πελάτη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μέχρι στιγμής, ο καλεσμένος μας είπε με ποιο τρόπο διαφοροποιεί την επιχείρησή του από τις άλλες. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαφοροποιήσετε κι εσείς τη δική σας επιχείρηση. Η πρώτη μέθοδος έχει να κάνει με τις τιμές. Αν μειώσετε τα κόστη, θα μειώσετε τις τιμές σας και το αποτέλεσμα θα είναι να γίνετε ανταγωνιστικοί στον κλάδο σας. Βέβαια, αυτή η μείωση στις τιμές πρέπει να γίνει μεθοδευμένα και με μελέτη, γιατί αλλιώς θα λειτουργείτε κάτω από το κόστος σας και σύντομα η επιχείρησή σας δεν θα είναι βιώσιμη και θα αναγκαστείτε να τις ξανανεβάσετε. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει σε δυσαρέσκεια και πιθανόν σε απώλεια πελατών. Η δεύτερη μέθοδος έχει να κάνει με το να επικεντρωθείτε και να εξειδικευτείτε σε ένα συγκεκριμένο μέρος του κοινού στόχου σας, του target group σας δηλαδή. Έτσι, οι συνεργάτες σας θα αποκτήσουν εξειδίκευση, θα ξέρουν πώς να ικανοποιήσουν απόλυτα αυτό το κοινό στόχο και έτσι θα μπορέσετε να γίνετε ανταγωνιστικοί.
Η τρίτη μέθοδος έχει να κάνει με την διαφοροποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχετε. Όσο πιο ξεχωριστό είναι το προϊόν ή η υπηρεσία σας, τόσο το καλύτερο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό που κάνουν συνήθως, είναι συνδυασμός όλων των μεθόδων που σας ανέφερα. Αν ξαναδούμε συγκεκριμένα αυτές τις μεθόδους, θα μπορέσουμε να βρούμε και άλλους τρόπους για να διαφοροποιηθούμε. Ένας τρόπος έχει να κάνει με το σημείο πώλησης, το σημείο που είναι η επιχείρησή σας. Αυτό που λέμε στο marketing location, location, location. Όσο καλύτερο σημείο, τόσο μεγαλύτερη η ροή του κόσμου. Ένας άλλος τρόπος για να διαφοροποιηθείτε έχει να κάνει με την αποκλειστικότητα του προϊόντος. Όσο πιο ιδιαίτερο είναι το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχετε, τόσο μεγαλύτερη η επιτυχία. Ακόμα σκεφτείτε και για την εκπαίδευση του προσωπικού σας. Εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνίας θα σας κάνουν ανταγωνιστικότερους. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε και να βελτιώνετε την επαγγελματική σας εικόνα, όπως σας περιέγραψα σε προηγούμενο επεισόδιο. Σκεφτείτε πόσο μπροστά μπορεί να σας φέρει αυτό από τον ανταγωνισμό σας. Επιστρέφουμε πίσω στην συνέντευξή μας με τον Βασίλη τον Σταύρου. Πριν την διακοπή, μας είπατε ότι ο όμιλός αποφάσισε να εξειδικευτεί σε ένα νέο κομμάτι της αγοράς που έχει να κάνει με την κρεατοφαγία. Και σήμερα, ούτως ή άλλως, βρισκόμαστε και στο K-Grill. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το K-Grill από τους ανταγωνιστές του? Οι πρώτες ύλες μας αγοράζουμε από όλη την Ελλάδα. Ψάξαμε, βρήκαμε προϊόντα αξιόλογα που είναι πολύ καλά. Ύστερα έχουμε διαφοροποιήσει τον κατάλογο του σουβλάκι, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο σουβλάκι, υπάρχει μπριζόλα γάλακτος, υπάρχει και το γιαουρτ λούκερ. Αν σας ρωτήσω ποια είναι τα καλύτερα πιάτα της επιχείρησης, του καταστήματός σας, ποια θα μου πείτε? Είναι οι τηγανιτές πατάτες σε φωλιά αυγών που απευθύνεται στον κόσμο, οικονομικό πιάτο και πολύ καλό, το κεμπάπ γιαουρτ λού, αν και όλα τα πιάτα είναι αξιόλογα και καταναλώνονται από όλους τους πελάτες. Ποιος δημιουργεί το μενού? Έχουμε διάφορους σεφ. Τώρα υπάρχει ένας συγκεκριμένος σεφ που βγάζει τον κατάλογο. Βλέπουμε ότι αρέσει στους πελάτες και το κρατάμε. Αν κάτι δεν αρέσει, το αλλάζουμε. Mm-hmm. Αρέσει ευέλικτη, ακούτε τις ανάγκες? Αρέσει. Αλλαγές δεν έχουμε, ευτυχώς. Αρέσει πολύ σε όλους. Είδα ότι έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο website για το K-Grill. Ένα website το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο γραφιστικά. Μεταφέρει την εμπειρία στον χρήστη του τι θα δει και το τι θα βιώσει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή τι περιμένεις και τι αντιμετωπίζεις όταν έχεις την επιχείρηση. Έχει μέσα πολύ ενημέρωση, πολύ πληροφόρηση και είναι πάρα πολύ καλά δομημένο. Ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για εσάς η ύπαρξη ενός internet site για την προώθηση της επιχείρησής σας. Παίζει σημαντικό ρόλο. Έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια με το internet. Τα τελευταία 5-6 χρόνια δηλαδή έχουμε δώσει βάση σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει, από τους πρώτους δηλαδή, έτσι. Ναι, υπάρχει το τμήμα δημοσίων σχέσεων που ασχολείται η Μαρία Ισταύρου, το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία και βοηθάει στο να δείχνουμε στον κόσμο ότι είμαστε εδώ και ότι μπορούμε να τους δώσουμε τα διάφορα αξιόλογα μενού που έχουμε βγάλει. Την προώθηση των προϊόντων μας, δηλαδή. Βέβαια, δεν έχετε μόνο internet site, έχετε και Facebook page, fan page, η οποία είναι επίσης πολύ καλά δομημένη, πολύ πλούσια σε περιεχόμενο και πολύ καλοφτιαγμένη. Τι είναι αυτό, πώς τη δουλεύετε την ιστοσελίδα, πάλι με το τμήμα δημοσίων σχέσεων? Πάλι το τμήμα δημοσίων σχέσεων, πιστεύουμε δηλαδή στο internet και στο Facebook και στην τεχνολογία. Τι δημοσιεύετε στο Facebook? Στο Facebook δεν κάνουμε διαφημίσεις, θέλουμε να προβάλλουμε το περιεχόμενο της των πιάτων μας, των φαγητών, των μενού που έχουμε βγάλει. Έτσι ώστε να δημιουργήσετε ενδιαφέρον στους χρήστες. Να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον, να έρθουν να μας επισκεφτούν και αυτοί που έρχονται και μας επισκέφτονται μέσω αυτό, μας ξαναεπισκέπτονται. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, που θα πει ότι η ποιότητα της υπηρεσίας σας είναι πάρα πολύ υψηλή. Είδα στο site σας επίσης ότι έχετε ραδιοφωνικά σποτάκια. Πάρα πολλοί λένε ότι πλέον οι περισσότερες μέθοδοι διαφήμισης, οι παλιοί, όπως είναι το ραδιόφωνο ή τηλεόραση, αρχίζουν και φθήνουν. Εσείς όμως παρόλα αυτά έχετε πολλά σποτ. Τα χρησιμοποιείτε για ραδιοφωνική χρήση. Πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό? Τα χρησιμοποιούμε για ραδιοφωνική χρήση. Πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το ραδιόφωνο. Βέβαια, το καλύτερο μέσο διαφήμισης είναι από στόμα σε στόμα ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, αυτός που έρχεται να φέρει και το φίλο του. Και να ξανάρθει, βέβαια, σίγουρα ο ίδιος. Που αυτό συμβαίνει. Έχω δει ότι κατά καιρούς
χρησιμοποιείτε κουπόνια, τα γνωστά deals site, για να βρείτε νέο κόσμο. Ποια είναι η λογική, ποια είναι η στρατηγική πίσω από αυτό? Αυτά τα χρησιμοποιούμε για να έρθει ο κόσμος να δει τα φαγητά μας, να δει εμάς, να δει την περιποίηση, να δει τις τιμές. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε τώρα να δούμε κάποια θέματα που αφορούν τον κλάδο της μαζικής εστίασης σήμερα. Ποια τα χαρακτηριστικά της σημερινής αγοράς στον χώρο της μαζικής εστίασης? Παρατηρούμε έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες διαφοροποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε συχνά πυκνά να αλλάζουν οι σεφ, να πηγαίνουν από εστιατόριο σε εστιατόριο και πλέον να δίνουν ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα στις κουζίνες τους. Πώς ορίζεται η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο κλάδο? Ποια τα παραδείγματα? Σαν διαφοροποίηση μπορούμε να πούμε την προϊοντική τους διαφοροποίηση, δηλαδή προσπαθούν να δίνουν ένα στίγμα στις τοπικές κουζίνες, ενώ μέχρι πρόσφατα βλέπαμε να έχουμε τις εθνικές κουζίνες. Πλέον τα εστιατόρια εκπροσωπούν κυρίως τοπικές κουζίνες από όλη την Ελλάδα. Πόσο σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για έναν χώρο εστίασης και ποια τα βασικά tips επιλογής του? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι υπάλληλοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν την επιχείρηση, εκφράζουν τον ίδιο τον επιχειρηματία και φυσικά έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Πόσο σημαντική είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ποια εκπαιδευτικά θέματα θεωρείτε σημαντικά? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν μια πολύπλευρη εκπαίδευση οι ίδιοι, κυρίως οι σερβιτόροι, γιατί αυτοί είναι που λειτουργούν ως πολιτές και ακόμη πρέπει να έχουν και βασικές αρχές marketing. Αν δεν προωθήσουν δηλαδή σωστά το προϊόν, δηλαδή το πιάτο στον πελάτη, πολύ απλά δεν θα γίνει πώληση. Πώς αξιολογούμε την αποδοτικότητα, ικανότητα ενός υπαλλήλου σε ένα χώρο εστίασης? Δεν υπάρχει ένα μέγεθος που να μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί δείκτη, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τον σερβιτόρο μας ή γενικά τον κάθε υπάλληλό μας σε όλο το χώρο της σάλας ως ικανό ή αποδοτικό υπάλληλο. Υπάρχουν πελάτες που μπορεί να δυσκολέψουν τον υπάλληλό μας, απλά το πλέον σημαντικό είναι να είναι ένας ευέλικτος υπάλληλος. Από την εμπειρία σας, περιγράψτε την πιο έξυπνη ενέργεια marketing που έχετε δει ποτέ στο συγκεκριμένο κλάδο. Δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω μία, γιατί βλέπουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελληνική εστίαση τα τελευταία χρόνια κάνει ένα startup ή ένα restartup, το οποίο σημαίνει ότι επανεκκινείται και επαναπροσδιορίζεται. Η νέα ελληνική κουζίνα έχει μπει για τα καλά στο χώρο και ανταγωνίζεται επάξια τις άλλες ελληνικές κουζίνες. Επιγραμματικά μπορώ να σας πω ότι βλέπουμε πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες σε επίπεδο προϊοντικό, δηλαδή να λανσάρουν νέα προϊόντα, αυτά τα λεγόμενα υβριδικά που λέμε, όπως για παράδειγμα είναι το μπουγατσάν ή το πολύσπορο κρουασάν και το τελευταίο τα πρετή εκλέρ, δηλαδή μια μίξη κρουασάν με εκλέρ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι λανσάρουν πάρα πολύ το κομμάτι των συνεργειών, δηλαδή σαν marketing πλασάρουν τη συνεργασία, τις συνέργειες μεταξύ πολλών σεφ. Ο καλεσμένος μας ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα deals site ως μέσο προσέλκυσης νέων πελατών. Εδώ θέλω να σταθώ σε αυτόν τον τρόπο προώθησης. Θέλω να αναλύσουμε μαζί τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ θα ξεκινήσω από τα αρνητικά. Το πρώτο αρνητικό αυτής της μεθόδου είναι ότι προκαλεί ουσιαστικά περισσότερες δαπάνες. Γιατί η χαμηλή τιμή που θα δώσετε με την μεγάλη έκπτωση και την προμήθεια του site φυσικά μπορεί να μην καλύπτει τα κόστη των πρώτων υλών αλλά και το κόστος της εργατοώρας. Άρα ουσιαστικά μπορεί να προκαλεί περισσότερα έξοδα από ό,τι έσοδα. Μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα της επιχείρησής σας. Μπορεί να μειώσει στο μυαλό των πελατών την εκλαμβανόμενη αξία της επιχείρησής σας. Μπορεί να προσελκύσει λάθος πελάτες. Πελάτες που έρχονται για μία φορά, οι πελάτες του κουπονιού. Και δεν τους θέλουμε, γιατί δεν είναι πελάτες που μπορούμε να χτίσουμε σε βάθος χρόνου και να μας δώσουν αρκετό τζίρο. Μπορεί να δημιουργήσουν προβολή μικρής διάρκειας, γιατί η προβολή της επιχείρησης διαρκεί όσο η προβολή στο site. 7 μέρες, 10 μέρες και μετά κατεβαίνει γιατί μπαίνουν καινούργιες προσφορές. Οι εταιρείες, τα sites που έχουν αυτές τις προσφορές, προστατεύουν τα δεδομένα, τα στοιχεία μάλλον των πελατών. Άρα εσείς δεν παίρνετε email ή κινητά, τα οποία θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μελλοντικά σε μία άλλη ενέργεια. Και βέβαια μπορεί να πλήξουν το ηθικό του προσωπικού σας. Στη σημερινή περίπτωση, μπορεί οι σερβιτόροι να μην παίρνουν tips, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μηνιαίο εισόδημά τους. Αν δούμε όμως και τα θετικά. Φέρνει νέους πελάτες στην επιχείρηση.
μπορεί να φέρει χρήματα άμεσα στο ταμείο. Στο τέλος του μήνα μπαίνει ρευστό στο ταμείο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ελάχιστο κόστος. Δεν κάνετε τίποτα, βάζετε μόνο μία έκπτωση πάνω στην τιμή πώλησή σας. Έχουν απόλυτα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό πράγμα στο μάρκετινγκ. Ξέρετε πόσα κουπόνια δόθηκαν, πότε δόθηκαν και αν μία προσφορά τραβάει ή δεν τραβάει. Ενισχύουν την online παρουσία της επιχείρησής σας. Συνδυάζετε το Facebook, το Twitter, η ιστοσελίδα, όλα μαζί ενώνονται και προβάλλονται. Και βέβαια χρειάζονται πολύ λίγη προετοιμασία από εσάς, γιατί το μόνο που κάνετε, παίρνετε ένα τηλέφωνο, δίνετε την προσφορά και όλα τα υπόλοιπα τα κανονίζουν οι συνεργάτες από την εταιρεία που έχει την ιστοσελίδα. Πρέπει να έχετε κατά νου ότι αυτή η μέθοδος προώθησης είναι μία μέθοδος προώθησης και δεν είναι ένας τρόπος πώλησης. Ο στόχος σας είναι πάντα να χτίζετε γερό πελατολόγιο, να έχετε μόνιμους και επαναλαμβανόμενους πελάτες. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο όπως τη χρησιμοποίησε ο σημερινός μας καλεσμένος, είναι σίγουρο πως θα βγείτε κερδισμένοι. Επιστρέφουμε πίσω στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον Βασίλη Σταύρου. Κύριε Σταύρου, στα προηγούμενα δύο μέρη μου αναφέρατε ότι οι πελάτες έρχονται μία φορά και ξανάρχονται και ξανάρχονται λόγω της ποιότητας. Τι θα πει ποιότητα για έναν χώρο μαζικής εστίασης σήμερα? Επιστρέφουν και ξανάρχονται γιατί αυτό που υποσχόμαστε το κάνουμε πράξη στον πελάτη και στην ποιότητα και στην τιμή. Άρα δηλαδή είστε αξιόπιστοι απέναντι στον πελάτη. Ναι, είμαστε αξιόπιστοι γιατί είμαστε και 33 χρόνια. Υπάρχουν με επιτυχία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο με εσάς, οι οποίες δεν είναι τόσο αξιόπιστες, αλλά υπόσχονται και άλλα δίνουν. Ναι. Πώς το κρίνετε αυτό? Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει και το ακούμε και από τους πελάτες μας. Δηλαδή πήγαμε εκεί και έγινε αυτό, έγινε το άλλο, έγινε το. Δεν το φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Εμείς είμαστε στην κορυφή τόσα χρόνια και παραμένουμε στην κορυφή και θα πάμε πιο πάνω ακόμη. Ένα άλλο φαινόμενο που είναι των τελευταίων χρόνων, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την προώθηση ενός χώρου μαζικής εστίασης, είναι τα sites κριτικών, όπως είναι το TripAdvisor. Τέτοια site μπαίνουν οι χρήστες μέσα και αξιολογούν την επιχείρηση, αν είναι ικανοποιημένοι και μπορεί και να προτείνουν κιόλας στους υπόλοιπους χρήστες ποια πιάτα είναι τα καλύτερα και τα πιο γευστικά. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο? Δίνουμε μεγάλη βάση και παρακολουθούμε τις κριτικές. Ευτυχώς οι περισσότερες είναι θετικές και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Υπάρχουν και κάποιες αρνητικές κριτικές, σπάνια όμως, οι οποίες είναι και ανώνυμες. Εντάξει, δεν μπορώ να τις εξηγήσω αυτές. Όχι. Πόσο κακό μπορούν να κάνουν αυτές οι κακές κριτικές σε κάποιον που δεν γνωρίζει την επιχείρηση? Αυτοί οι πελάτες μας ξέρουν, είμαστε τόσα χρόνια, δεν νομίζω ότι μπορούν να μας κάνουν κακό. Όποιος έρχεται να μας γνωρίσει, ξανάρχεται και ξανατρώει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και οι περισσότερες κριτικές, είπαμε, είναι θετικές. Είναι μηδαμινές οι αρνητικές κριτικές και ανώνυμες. Και όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ένας από τους κυριότερους λόγους που βρίσκεται νέους πελάτες ή που διατηρείτε το πελατολόγιό σας είναι το στόμα με στόμα, το word of mouth που λέμε στο marketing, ότι ο ένας λέει καλά λόγια στον άλλον για σας. Ναι, η καλύτερη διαφήμιση πιστεύω είναι αυτή, δηλαδή ο ένας τον άλλον, αυτός που θα έρθει να φάει πρέπει να ξανάρθει να ξαναφάει. Πώς αν δεν ξανάρθει και να φέρει και την παρέα του, να φέρει και τους φίλους τους. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, έτσι. Κάνετε κάποια άλλα event για να τονώσετε την κίνηση κάποιες μέρες στα υπόλοιπα καταστήματα τα οποία έχετε? Στις Ζηφιές, στο Ρακί Μεζέ, που είναι το πιο παλιό μαγαζί του Ομίλου. Το πρώτο? Το πρώτο, ναι. Το οποίο το έχουμε κάνει πιο μεζεδοπολείο, δηλαδή υπάρχει και το ψάρι ακόμη που υπήρχε πάντα, απευθύνεται σε, έχουμε πιο οικονομικές τιμές. Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή απόγευμα έχει ζωντανή μουσική. Φέρνει κόσμο? Φέρνει κόσμο, ναι, ανταποκρίνεται ο κόσμος και στο φαγητό και στη μουσική. Σε ένα μαγαζί σας, στο Ρακί Μεζέ νομίζω, το ίδιο αυτό που λέγαμε τώρα, έχετε εφαρμόσει ένα μενού που είναι στα 15 ευρώ φάει όσο θες. Ναι, είναι στα 15 ευρώ, το έχουμε ξεκινήσει στο Ρακί Μεζέ, το βάλαμε και στη Βάρκιζα στα 16 ευρώ και στην Κηφισιά. Για ποιο λόγο το κάνατε αυτό και πώς πάει, αποδίδει? Αποδίδει, ανταποκρίνεται πολύ στον κόσμο, λόγω της κρίσης, λόγω να προσφέρουμε κάτι, γιατί απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, και στους χαμηλούς και στους υψηλούς, και έχει καλή απόδοση το μενού. Πώς βλέπετε το μέλλον του Ομίλου Καστελόριζο? Το μέλλον του Ομίλου Καστελόριζο το βλέπω αισιόδοξα και πολύ καλό. Είμαστε 33 χρόνια στον χώρο. Η κρίση της τελευταίας δεκαετίας πέρασε και από εμάς. Δεν χάσαμε κανένα πελάτη. Οι πελάτες απλά εκεί που έρχονταν μια φορά τη βδομάδα, έρχονταν μια φορά το μήνα.
Τα τελευταία δύο χρόνια όμως είμαι ευχαριστημένος και βλέπω μία αξιόλογη άνοδο στις πωλήσεις και στις πράξεις και στον κόσμο, στην προσέλευση του κόσμου. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα και για μας και για όλους. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Και κάτι τελευταίο. Τι θα συμβουλεύατε κάποιον επιχειρηματία, νέο ή παλιότερο, ο οποίος μπαίνει τώρα στην αγορά της μαζικής εστίασης? Θα συμβούλευα να έχει μεγάλη υπομονή και επιμονή και καιρό στο μάχη, γερά νεύρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταύρου μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Μας είπε πόσο σημαντικό είναι να εξειδικευόμαστε. Δηλαδή, παρότι κάνουμε κάτι για πάρα πολλά χρόνια, να αλλάζουμε για να πιάσουμε τον παλμό του καταναλωτή. Μας είπε πόσο σημαντικό είναι το ίντερνετ, το ίντερνετ site και το Facebook και πώς το χρησιμοποιούν. Μας μίλησε για το πόσο βοηθητικά είναι τα sites κριτικών και οι θετικές κριτικές και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένας χώρος μαζικής εστίασης. Και το πιο σημαντικό από όλα, μας είπε πόσο σημαντικό είναι το word of mouth, η διαφήμιση στόμα με στόμα. Ο κλάδος της μαζικής εστίασης έχει ένα αυξανόμενο ανταγωνισμό σήμερα. Είναι αναμενόμενο. Όμως υπάρχουν ευκαιρίες μέσα σε αυτόν και όποιος τις δει, τα δει ανοιχτόμυαλα, όποιος επιχειρηματίας, θα βγει κερδισμένος. Με αυτό σας δίνω ραντεβού μέχρι την επόμενη φορά, όπου θα επαναλύσουμε και θα παρουσιάσουμε έναν διαφορετικό κλάδο. Είστε πανηδύνη.